Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Υποδεχόμαστε τον Βαγγέλη το Στολάκη εδώ από την εφημερίδα Καρφίτσα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ήρθες από εδώ έτσι για να μας δώσεις και την οπτική σου γωνία για τις εξελίξεις. Τρία πραγματάκια εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Πριν με ρωτήσεις να σου σχολιάσω κάτι, γιατί παρακολουθούσα πριν δώσει το διάλειμμα για την ιστορία με τον κύριο Παπακοσταντίνο και τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω. Υπήρξε ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε τον τίτλο «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Και δεν ξέρω αν βέβαια αυτός ο οποίος έγραψε την ανακοίνωση θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι νοικοκύρης της χώρας, έτσι, και νοικοκυρεύει την κατάσταση. Τώρα τα γραφεία τύπου όμως σήμερα απεργούνε. Ναι, θεωρητικά. Πώς εστάλει αυτή η ανακοίνωση? Από το επίσημο mail του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι απεργοσπάστες οι συνάδελφοι που εργάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ενδεχομένως να μην είναι μέλη των ενώσεων συντακτών ή να υπήρχαν έτοιμες ανακοινώσεις. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μπορούν να αποφανθούν, Χρήστο. Ή μάλλον θα πρέπει να αποφανθούν. Έτσι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν ήταν μόνο το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που δούλευε σήμερα. Νομίζω και από το ποτάμι πήρα ανακοίνωση και από το γραφείο τύπου του ποταμιού. Όπου εκεί σίγουρα ξέρουμε ότι εργάζονται οι συνάδελφοι, αλλά και από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Μάλιστα. Γκρινιάζει όμως η Νέα Δημοκρατία τώρα, μια που βάζουμε το θέμα το απεργιακό. Γκρινιάζει η Νέα Δημοκρατία γιατί η απεργία πέφτει πάνω στο συνέδριο. Έτσι. Το συνέδριο αρχίζει αύριο 3 ώρα. Αύριο Παρασκευή, Σάββατο, και νομίζω ολοκληρώνεται με την εκλογική διαδικασία την Κυριακή. Την Κυριακή. Ένα ακριβώς. Σημαντικό συνέδριο, το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ουσιαστικά εκεί θα αποφασιστεί ο καινούριος χάρτης της Νέας Δημοκρατίας, το καινούριο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μπορεί να έχει μικρές αλλαγές, αλλά έχει σημαντικές αλλαγές. Και κάθε μέρα νομίζω ότι βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και άλλες προθέσεις της νέας ηγεσίας. Για παράδειγμα, νομίζω χθες διαβάσαμε ότι ο επόμενος πρόεδρος, αφού καθιερωθεί η πενταετής θητεία, σύμφωνα με όσα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, αν κάνω λάθος, διέψευσέ με κιόλας, θα πρέπει να είναι βουλευτής για να γίνει πρόεδρος. Στο νέο καταστατικό υπάρχει σαφέστατα η πρόβλεψη ότι την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούν να διεκδικήσουν άνθρωποι που είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δημιουργεί κάποια εμπόδια ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται την επόμενη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και η εκλογή Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ στα κοντά. Αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Τζικώστα, έτσι, να μην το. Ναι, θα πρέπει όμως να αναφερθείς και στον Μπακογιάννη. Και στον κύριο Μπακογιάννη, φυσικά. Και στον Μπακογιάννη, ο οποίος είναι ανιψιός του Κυριάκου. Γιος της Δώρας και περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας. Ακριβώς. Και αυτός μέχρι να γίνει βουλευτής. Νομίζω ότι τα δύο ονόματα τα οποία παίζουν για την επόμενη μέρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, αν περάσει αυτό το καταστατικό, και πάντα βάζουμε το υποθετικό αν, γιατί υπάρχει περίπτωση αν το σώμα των 4.500 συνέδρων, αν δεν κάνω λάθος. Των 5.000 συνέδρων αποφασίσει ότι δεν γίνεται δεκτό αυτό το καταστατικό, τότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό, νομίζω, την Κυριακή. Ναι. Τώρα, δύσκολο πάντως για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν αρχίσει, μάλιστα λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν κυγκρίνιες από το γαλάζιο στρατόπεδο, γιατί ουσιαστικά δεν θα έχουμε κάλυψη τις εναρκτήριες ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημαντικών ενδεχομένως προσωπικότητων από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ιστορικών προσώπων, παρά μόνο της δευτερολογίας, αν δεν κάνω λάθος, και της ομιλίας του κλεισίματος που είναι μόνο του Κυριακού όμως. Μόνο του Προέδρου είναι τι είναι. Ακριβώς, νομίζω και ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει. Θα μιλήσει την Κυριακή το μεσημέρι στις 12. Το μεσημέρι. Και μάλιστα διακρίνω και μια κινητοποίηση των υποστηριχτών του πρώην Πρωθυπουργού για να δημιουργηθεί προφανώς το απαραίτητο κλίμα. Ο κ. Καραμαλής δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει. Δεν νομίζω ότι θα μιλήσει ο Καραμαλής, δεν μιλήσει ούτε στο προηγούμενο. Θα παρευρεθεί όμως. Θα παρευρεθεί σίγουρα, τουλάχιστον στην τελετή έναρξη θα παρευρεθεί. Δεν νομίζω να κάτσει να παρακολουθήσει εργασίες. Τι πιστεύεις ότι ψάχνει να βρει η Νέα Δημοκρατία μέσα από το συνέδριό της αυτό? Πιστεύω και ότι θα πρέπει να ψάχνει να βρει μια καινούργια ταυτότητα η οποία θα συμβαδίζει βέβαια με αυτά τα οποία θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τελευταίο δεκαήμερο, την τελευταία εβδομάδα, ήταν πολύ έντονη στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε τις αναγκαστικές παρετήσεις, τις διαγραφές, τις παρετήσεις του Προέδρου της ΚΕΦΕ, αν δεν κάνω λάθος.
σύνεδροι μπαίνουν από τα παράθυρα, ζητάνε από τα ιστορικά στελέχη τα οποία υποτίθεται ότι υποπτεύουν τη διαδικασία του συνεδρίου, έτσι ώστε να δεχτούν όλοι το αποτέλεσμα αυτού μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Κάνουν λόγο για πιέσεις, έτσι ώστε να περάσουν επιπλέον ονόματα συνέδρων. Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όλα όσα ζήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι την Παρασκευή τα λέγαμε κιόλας μέσα από την εκπομπή σου, όταν ναι. είχε ξεκινήσει το συνέδριο, το 10ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΕΔ από το κλειστό γυμναστήριο του Ευόσμου. Κανένας δεν περίμενε βέβαια την Παρασκευή, έχω να σου πω, ότι θα εξελιχθεί σε αυτό το φιάσκο το συνέδριο. Να σου πω την αλήθεια, επειδή μετά ήρθα και σε βρήκα, βρεθήκαμε δηλαδή στο συνέδριο και ακούγοντας λιγάκι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ομιλία του, είχε μία αποστροφή του λόγου του. Αφού προηγήθηκε βέβαια η ομιλία του κυρίου Παπαμιμίκου, ναι, ο οποίος ζήτησε ανοιχτά τη θεσμοθέτηση των τάσεων εντός της Νέας Δημοκρατίας και είναι πράγμα το οποίο νομίζω ότι διαφωνεί κάθετο ο κύριος Μητσοτάκης και δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο μπορεί να το συζητήσει κανείς. Ωστόσο, αυτό το οποίο νομίζω ότι έκανε εντύπωση στο συνέδριο, μια που αναφέρεσαι στον Ανδρέα Παπαμιμίκο, ήταν αυτό το οποίο είπε στην ομιλία του, παρόντος φυσικά ενώπιον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι εγώ είμαι εδώ, θα είμαι εδώ, υπόσχομαι ότι θα είμαι παρόν. Ότι με όλες μου τις δυνάμεις. Και από οποιαδήποτε θέση. Και από οποιαδήποτε θέση θα δώσω τον λοιπόν, αγώνα τώρα, για τη Νέα τώρα θέση πάντως δεν υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής, γιατί διαγράφει νομίζω παραιτήθηκε και από μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος μέσα από το Facebook είπε ότι θα ιδιωτεύσει και θα επιστρέψει στους φίλους του, τους αγαπημένους του, αλλά και στη δουλειά του. Θα δούμε βέβαια, γιατί σίγουρα ο κύριος Παπαμίκος είναι ένα κεφάλαιο των τελευταίων χρόνων στη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα δεν νομίζω ότι θα περάσει έτσι στα ψηλά γράμματα η διαγραφή και η διάλυση της ΟΝΕΔ. Λίγο πολύ αυτό το οποίο συζητούσαμε βέβαια και με συναδέλφους και νομίζω ότι το γνωρίζεις. Πάνω κάτω λίγο τις διαδικασίες των συνεδρίων στις νεολαίες των κομμάτων τις γνωρίζουμε. Οι ομαδάρχες μιλάνε μεταξύ τους, υπάρχουν υποψήφοι λαγοί, εκλογές οι οποίες γίνονται για τα μάτια του κόσμου γιατί έχει προαποφασιστεί το αποτέλεσμα. Ποτέ όμως μέχρι στιγμής δεν είχαμε αυτό το φιάσκο. Έτσι, να βγει ο πρόεδρος του κόμματος και να πει ότι ουσιαστικά διαλύω την νεολαία του κόμματος και μετά το συνέδριο του κόμματος θα ιδρυθεί εκ νέου κάποια. Και το φιάσκο φυσικά ήταν η κορυφαία κίνηση ότι δεν στήθηκε κάλπη. Και όχι και πιστεύω ότι εκεί που τα πήρε στο κρανίο. Στήθηκαν κάλπες λίγο αργά, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, Χρήστο. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να στηθούν κάλπες από το μεσημέρι. Το πρόγραμμα έλεγε τις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Είχε φτάσει 8 η ώρα το γυμναστήριο και αυτό είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Γιατί στην Καρφίτσα που κυκλοφορεί το Σάββατο δίνουμε όλο το παρασκήνιο αυτού του συνεδρίου τελικά που διέλυσε την νεολαϊστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Στήθηκαν αλλού οι κάλπες. Οι σύνεδροι φυσικά είχαν αποχωρήσει γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν από όλη την Ελλάδα. Έπρεπε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ήταν ίσως το μοναδικό συνέδριο που το κόμμα δεν κάλυπτε ούτε ένα ευρώ είτε για τη διαμονή είτε για τη μετακίνησή τους. Αντιθέτως, οι σύνεδροι έπρεπε να βάλουν και 5 ευρώ από την τσέπη τους για να πάρουν το καρτελάκι του συνέδρου, να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους στην επίλυση του οικονομικού προβλήματος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι το συνέδριο του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται θα είναι σημαντικό και για αυτό το κομμάτι της ΟΝΕΔ που δεν έχει κλείσει. Μιλώντας δηλαδή με εκπροσώπους της ΟΝΕΔ, Χρήστο, νομίζω το ξέρεις και εσύ αυτό το πράγμα, δεν θα το αφήσουν να περάσει. Ο κύριος Καραγιάννης, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, έγραψε στο Facebook ότι προχθές του ζητήσανε να βάλει την υπογραφή του ουσιαστικά για την διάλυση της παράταξης, κάτι το οποίο δεν το έκανε, έτσι. Ναι. Έγραψε ότι κάντε το, αλλά όχι με τη δικιά μου υπογραφή. 400 συνεδροί οι οποίοι εκλέγονται από την ΟΝΕΔ, περίπου το 10% του συνεδρίου νομίζω ότι δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Και είναι θέσεις συνέδρων που θα μείνουν κενές αύριο στο Metropolitan Expo, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του την Παρασκευή το απόγευμα άφησε έτσι μια πολύ μεγάλη αιχμή. Είπε «Δεν θέλω και δεν θα επιτρέψω ποτέ να έχουμε μια ΟΝΕΔ των μηχανισμών». Και έτσι όπως το είπε, σαν ακούστηκε λιγάκι στα αυτιά μου λίγο βαρύ, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν από τα στιγμιότυπα τα οποία δεν έπαιξαν στα κανάλια. Γιατί παίξανε τα γνωστά στην επίθεση στην κυβέρνηση, επίθεση στον Τσίπρα κτλ. Ναι, ζήτησε εκλογές και τέτοια. Αλλά να γίνει Γιώργος Παπανδρέου πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ νωρίς τη ζητάει τις εκλογές και δεν θα του βγει σε καλό από ό,τι μου φαίνεται. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Άλλωστε, μπορείς να ζητάς κάτι το οποίο δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Είπε όχι στην ΟΝΕΔ των μηχανισμών. Ναι, και λοιπόν, δεν θα επιτρέψω, δεν θα ανεχτώ. Δηλαδή ήταν κάπως σαν να ήθελε να προειδεάσει λιγάκι την κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνώριζε το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί του πολιτικού σωλήνα της χώρας μας, έτσι. Δεν το έχει κρύψει. Ο πατέρας του είναι αυτός ο οποίος είναι. Η αδερφή του είναι αυτή η οποία είναι. Ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος είναι. Έλειπε πολλά χρόνια από την Ελλάδα, οπότε μπορεί να πει ότι δεν ήταν και μέσα, τέλος πάντων, πολύ χοντρά. Χωμένος μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Θέλεις να μου πεις απλώς ότι κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας πριν εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης ουδέποτε γνώριζε, ουδέποτε επικοινώνησε με κάποιον νεολαίο και ουδέποτε ρώτησε ευθέως εσύ πόσα έχεις να μου δώσεις. Νομίζω ότι... Και αναφέρομαι σε αριθμούς, έτσι, ναι, σε ψήφους. Φυσικά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν το γεγονός ότι γύρανε ακρότητες στο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή διαδικασία που την ξέρουμε, τέλος πάντων εμείς που κάνουμε και το ρεπορτάζ ξέρουμε, και εγώ δηλαδή παρουσίασα τις δικές μου πληροφορίες στην επομένη του συνεδρίου και είπα ότι οι ομαδάρχες της ΟΝΕΔ, ένας από την πλευρά του κύκλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας από την πλευρά του Παπαμημίκου και ένας από την πλευρά των απερχόμενων, δηλαδή των παλιών, δηλαδή του Σάκη Ιωαννίδη, των μεϊμαρακικών κατά κάποιο τρόπο, καθίσανε στις 7 η ώρα το απόγευμα για να βγάλουν τις αναλογίες των συνέδρων. Της Παρασκευής ή του Σαββάτου. Της Παρασκευής. Καθίσανε για να βγάλουν την αναλογία, δηλαδή 65% ο ένας, 25% ο άλλος και 20% ο τρίτος. Κάπως έτσι έγινε. Και αυτοί οι τρεις πάνω στην κουβέντα δεν τα βρήκανε. Και χρειάστηκε να συζητάνε μέχρι το πρωί. Και να μαλώνουν μεταξύ τους, να διαφωνούν. Πάντως πριν να εγκαταλείψουν το πρωί του Σαββάτου, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τα είχαν βρει κατά 80% σε ό,τι αφορά τις θέσεις. Το τι μεσολάβησε μέχρι να φύγει πρώτος η πλευρά με η Μαράκη και μετά να ακολουθήσει η πλευρά Μητσοτάκη στις 6 ώρα το απόγευμα, αν συγκλίνουν οι πληροφορίες μας λοιπόν, έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα, δεν το γνωρίζουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι κάποια στιγμή είχε προγραμματιστεί να τελειώσει αυτό το ραντεβού το αργότερο στις 8 η ώρα το πρωί, ούτως ώστε στις 10 η ώρα το πρωί να στηθούν οι κάλπες. Αλλά επειδή ακριβώς έγιναν οι αποχωρήσεις, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, επειδή ακριβώς υπήρξαν αυτές οι αποχωρήσεις, δεν ήταν δυνατόν να στηθούν οι κάλπες. Γιατί οι κάλπες στείνονται για να ουσιαστικά επιβεβαιώσουν την αναλογία την οποία έχουν αποφασίσει οι ομαδάρχες νωρίτερα. Για να επικυρώσουν. Το γεγονός ότι δεν στήθηκαν καν οι κάλπες ήταν αυτό που έκανε τον εκπρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη να βγει από τα ρούχα του και να πει θα γίνουμε ρεζίλοι, θα μας πάρουν στο στόμα τους δημοσιογράφοι, δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε, να βγάλουμε αποτελέσματα χωρίς να έχουμε κάλπες. Και μετά, πολύ αργότερα, ενώ στήθηκαν για τα μάτια του κόσμου κάποιες κάλπες, ο Βασίλης ο Γεωργιάδης εδώ ο Θεσσαλονικιός έβγαλε λίστα και δημοσιοποίησε τα ονόματα των συνέδρων που υποτίθεται ότι ψηφίστηκαν από το Συνέδριο της Δημοκρατίας για να πάνε αύριο στο Συνέδριο. Και εκεί φυσικά ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι και είπαν ότι τέτοιες διαδικασίες δεν είναι δυνατόν. Πάντως τα αντανακλαστικά του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και γρήγορα, έτσι. Γιατί η ανακοίνωση και αυτή η λίστα κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Κυριακής και οι αναγκαστικές παραιτήσεις και διαγραφές έγιναν το βράδυ της Δευτέρας. Ναι. Με 24 ώρες καθυστέρηση. Σίγουρα. Ακολούθησαν, το ξέρεις και εσύ, πριν το συζητούσαμε, συναντήσεις μεταξύ τέλος πάντων συνεργατών, πρώην συνεργατών και φίλων του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ο Παπαμημίκος γιατί την πλήρωσε? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Αυτό εσύ θα μου το πεις που καλύπτεις χρόνια Νέα Δημοκρατία. Δύο σενάρια υπάρχουν, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύουν και κατά πόσο ισχύει το ένα σε βάρος του άλλου. Το πρώτο σενάριο λέει ότι ο Παπαμημίκος διά του Βασίλη Γεωργιάδη, γιατί είναι γνωστό ότι ο Βασίλης ο Γεωργιάδης, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είναι πολιτικό του τέκνο. Ο διαγραφής πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Είναι πολιτικό του τέκνο. Είναι φιλαράκια, είναι της κλίκας του, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν και συμφοιτητές. Δηλαδή προέρχεται από το ίδιο ακριβώς τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και μάλιστα ο Παπαμημίκος το είπε στην ομιλία του. Είναι, λέει, πάρα πολύ τιμητικό για μένα από το τμήμα από το οποίο προέρχομαι, από το τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να βγαίνει και δεύτερος πρόεδρος της ΟΝΕΔ μετά από μένα, να βγαίνει και ο Βασίλης. Το είπε χαρακτηριστικά. Είναι ταυτισμένοι οι δυο τους στα εσωκομματικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός λοιπόν, το ένα σενάριο λέει ότι επειδή ακριβώς ήταν το πολιτικό του τέκνο,
ο Βασίλης ο Γεωργιάδης, και ο Παπαμίκος μπλέχτηκε με τους δικούς του ομαδάρχες και στήσαν όλη αυτή την ιστορία. Άρα, ως βασικός παίχτης αυτού του φιάσκου, έπρεπε να τιμωρηθεί. Το πρώτο σενάριο είναι αυτό. Το δεύτερο σενάριο όμως είναι ότι μπορεί μεν να έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν σε γνώση, να ήταν σε γνώση του Ανδρέα του Παπαμίμικου, ωστόσο να μην είχε και τόσο μεγάλη εμπλοκή, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς είχε στο μυαλό του από την αρχή να τον περιορίσει, να τον αδρανοποιήσει ουσιαστικά τον Παπαμίμικο, βρήκε μια καλή ευκαιρία που δεν μπορεί κανείς να του πει τίποτα και του χρέωσε αυτό το φιάσκο της ΟΝΕΡ για να τον στείλει σπίτι του. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Αυτό το οποίο όμως το γνωρίζεις και εσύ καλά, ο κύριος Παπαμίκος δεν είχε βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην εκλογή του. Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Το στρατόπεδο Τζιτζικώστα τάχθηκε άφθαντρο στην υπηρεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εσωκομματικών εκλογών. Αυτό ναι, όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να διατηρηθεί μια τέτοια ταύτιση επάπειρον. Μπορεί κάποια στιγμή νομίζω θα δούμε, αυτή η ταύτιση να έσπασε. Ο κύριος Παπαμίκος θα κατέβει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έστω και ως παρατηρητής. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να δεν του σηκώνει το κλίμα. Ωραία, δεν τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, είναι ένας τολμηρός νέος. Είναι ένα και φυσικά το συνέδριο θα γίνει στη σκιά των εξελίξεων των πολιτικών. Έτσι, γιατί το συζητούσαμε και από πριν, δεν παρακολούθησαν το αν το ανέφερε στην εκπομπή. Ότι βγήκε λευκός καπνός από το Χίλτον όπου συνεδρίαζαν χθες 15 ώρες αυτές οι πολύ ώρες συνεδριάσεις με τους κακούς δανειστές από την πλευρά τη δική μας, τον Κατρούγκαλο, τον Τζακαλώτο. Λένε ότι τα βρήκαν όλα και έχουν μια μικρή διαφοροποίηση ό,τι αφορά το αφορολόγητο. Νομίζω ότι και οι ξένοι θα περάσουν εδώ τα δικά τους που θέλουν. Και σε ό,τι αφορά και το αφορολόγητο, χωρίς να υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε το λογαριασμό από αυτή τη διαδικασία. Πάντοτε ακούμε στη διαδικασία της διαπραγματεύσεων πολλά και διάφορα, όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις και από τους παλαιότερους. Ακούγαμε ότι έρχονται οι δανειστές εδώ και μας ζητάνε, τέλος πάντων, να μας πάρουν τα σπίτια, να μας πάρουν τις γυναίκες, να μας πάρουν, ξέρω εγώ, τη χώρα, τα αεροδρόμια κτλ. Και τελικά αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Κάποιοι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι μας ζητάνε οι δανειστές πολλά πράγματα και τελικά πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία τελικά τους δίνουμε. Χρήστο, σήμερα άκουγα νομίζω σήμερα ήταν, την Άννα τη Διαμαντοπούλου σε ένα ραδιόφωνο, η οποία έκανε μια πολύ ωραία τοποθέτηση. Να πούμε κιόλας ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ένα όνομα το οποίο παίζει για την κεντροαριστερά. Είναι ένα όνομα το οποίο συζητιέται ως ο ηγέτης της κεντροαριστεράς, ο άνθρωπος ο οποίος θα καταφέρει να ενώσει το Πασόκ με το ποτάμι, το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι το οποίο δεν συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο της κυρίας Γεννηματάς και του κυρίου Θοδωράκη. Ένα Διαμαντοπούλου λοιπόν έλεγε σήμερα ότι ή είναι τόσο άσχετοι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, δεχόμενοι όλες αυτές τις νέες αυξήσεις στους φόρους και όλα αυτά τα οποία έρχονται με βάση το κλείσιμο της αξιολόγησης, ή πολύ απλά μας οδηγούν, έχουν ένα σχέδιο να μας οδηγήσουν στην έξοδο από την Ευρωζώνη και στην επιστροφή στη Δραχμή και τεκμηρίων η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος του δικτύου, του Think Tank που έχει δημιουργήσει, λέγοντας ότι αλλάζει σιγά σιγά η φιλοσοφία και το κλίμα στον κόσμο, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί πλέον άλλο τόσο σκληρά μέτρα, έχει φτάσει στο αμήν, επομένως κερδίζει έδαφος η άποψη επιστροφή στη Δραχμή. Και το έθεσε αυτό στο δημόσιο διάλογο η κυρία Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση που αξίζει να την παρατηρήσουμε και να προσπαθήσουμε ενδεχομένως να μιλήσουμε μαζί της κάποια στιγμή, να μας δώσει εξηγήσεις αν έχει κάτι στο νου της, αν έχει πληροφορίες για αυτό το οποίο συζητάει. Μάλιστα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα έτσι πως το έθεσε η κυρία Διαμαντοπούλου? Εγώ πλέον τα περιμένω όλα. Τις πολύ ωραίες συνεδριάσεις τις έχουμε ζήσει μέσα σε ένα χρόνο πόσες φορές. Είχαμε τον περασμένο Ιούλιο τις 17 ώρες, είχαμε τώρα προχθές τις 15 ώρες, παραπροχθές είχαμε άλλες 10 ώρες, όπου οι κακοί δανειστές ζητάνε και στο τέλος τελικά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες δίνουν περισσότερα από αυτά που μας ζητάνε οι ξένοι. Ναι. Κάνω λάθος? Όχι. Απλώς το θέμα είναι ότι κατά καιρούς έχουν διακινηθεί τόσα πολλά σενάρια που και ο κόσμος ακριβώς δεν ξέρει τι να πιστέψει από την διαδικασία αυτή. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάποτε έλεγε συνεχώς ότι οι δανειστές είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων τάσεων μέσα στην Ευρώπη, οικονομικών και πολιτικών,
και είναι περίπου οι κατακτητές της Ελλάδας. Και αυτούς τους κατακτητές εμείς δεν δεχόμαστε ούτε να τους συναντήσουμε, ούτε να, να συζητήσουμε μαζί τους, ούτε τίποτα. Θέλουμε να τους διώξουμε από εδώ κτλ. Οπότε, όταν ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα χρησιμοποιεί τέτοια φρασιολογία και τέτοια ρητορική, είναι πάρα πολύ λογικό να δημιουργεί ένα κλίμα στην κοινωνία. Ακριβώς. Περνάει όμως ο καιρός και βλέπουμε τώρα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην φάση της διερεύνησης, της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης. Της πολύ ωραίης συζήτησης. Πολύ ωραίης, έτσι, ναι. Γιατί όταν έχεις απέναντι τον κατακτητή της Ελλάδας, νομίζω ότι δεν κάθεσαι να συζητάς μαζί του 17, 32, 15 ώρες. Ασφαλώς. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς και το γεγονός ότι κάθεσαι και συζητάς μαζί του, πρακτικά σημαίνει ότι έχεις αποδειχθεί ότι είναι ο εκπρόσωπος των δανειστών, που είναι το άλλο μέρος μιας συμφωνίας. Δεν είναι ούτε κατακτητής ο άνθρωπος, ούτε ξέρω εγώ είναι αυτός ο οποίος θέλει να, όπως λέγανε τα παλιά τα χαζά, τέλος πάντων τα συνωμοσιολογικά, ότι θέλουν να μας πάρουν τη χώρα και να μας διώξουν εμάς και να έρθουν άλλοι κτλ. Ότι πρόκειται για μια συμφωνία χρηματοδοτική, η οποία συμφωνία πρέπει να τηρηθεί. Απλά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πραγματικά μας γεμίζει θλίψη το γεγονός ότι καθόμαστε και σκεφτόμαστε και λέμε τώρα, εάν αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται σήμερα στο Χίλτον, για παράδειγμα, αν γινόταν πέρυσι τέτοια εποχή, τι ωραία που θα ήμασταν. Ναι, δεν γινόταν, είναι έτσι. Και αν γινόταν λίγο νωρίτερα, πριν αρχίζει τα wow, γινόταν από τον Ιανουάριο, ο κύριος Βαρουφάκης, το Φεβρουάριο. Και τα λοιπά, τότε δεν θα μας είχαν φορτώσει τα μέτρα και αν είχαν δεχθεί και το mail Χαρδούβελη, που όπως φαίνεται ήταν μια αληφή, ό,τι περιλαμβανόταν μέσα στο mail Χαρδούβελη, είναι αν, και αν η Νέα Δημοκρατία είχε στηρίξει τότε την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ακούσει τον Βαγγέλη Βενιζέλο να πάει με 180 ψήφους και όχι με 150, όπως πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαζόταν. Και αν ο κύριος Σαμαράς δεν είχε επιμείνει στην πολιτική των Ζαπίων, τα Ζάπια μετά τα έσκησε, ακολούθησε και αυτό το δικό του το μνημόνιο. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αυτά είναι η αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων όπως έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Και φυσικά, άμα πάμε και λίγο πιο πίσω και λέγαμε ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν προκαλούσε προώρες εκλογές. Ακριβώς, και άφησε τον Καραμαλή για ακόμα 1,5 χρόνο. Άρα, πού καταλήγουμε, και αν ο Καραμαλής έπαιρνε την κρίση στα χέρια του και χωρίς προώρες εκλογές έπαιρνε τα σωστά μέτρα. Καταλήγουμε στο ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια συνεργασία μεταξύ αυτών που βάζουμε, γιατί εμείς τους βάζουμε, εμείς τους ψηφίζουμε, έτσι, στη Βουλή. Και αυτό το βάζουμε, επιμένω, γιατί, να το λέω, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο, με το νέο εκλογικό νόμο, τον οποίο ακούω ότι θα φέρουν, θα ψηφίσουν και μπορεί να ισχύσει αν περάσει με τροπολογία και από τις επόμενες εκλογές, τότε ο κάθε αρχηγός κόμματος θα διορίζει ουσιαστικά τους δικούς του βουλευτές. Έτσι, γιατί νομίζω ότι οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα πάμε με λίστα και δεν θα πάμε με σταυρό. Άμα πάμε μέσα στον Ιούνιο σε εκλογές, θα πάμε με λίστα. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί μιλάμε για 18μηνο από τις προηγούμενες εκλογές, όχι από τις τελευταίες του Σεπτεμβρίου, μετράνε από τις προηγούμενες. Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε εκλογές, Βαγγέλη? Εκτιμώ ότι θα πάμε σε εκλογές. Γιατί όμως να πάμε σε εκλογές? Γιατί εδώ κλείνει η αξιολόγηση, είμαστε ικανοποιημένοι. Κλείνει, αλλά πιστεύεις ότι οι ξένοι θα μας αφήσουν και δεν θα μας ζητήσουν να περάσουμε μεσοπρόθεσμα? Δεν πρέπει να περάσουν από τη Βουλή κάποια μεσοπρόθεσμα? Δεν πρέπει να υπάρξουν νόμοι εφαρμοστικοί οι οποίοι θα πρέπει να ψηφιστούν από τους Έλληνες βουλευτές? Και γιατί να εκτιμάς ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν όλους τους νόμους? Είναι οριακά. Μπορεί να είναι οριακά. Οι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, γιατί πρέπει να θυμίζουμε ότι δεν κυβερνάει μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνάει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι οριακά. Πιστεύεις ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές? Μπορεί και να μην υπάρχουν. Νομίζω ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μακάρι να μην υπάρχουν και να κάτσουν να κυβερνήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και όποιος άλλος θέλει να συμμετέχει. Αν θα ανοίξει το παιχνίδι ο κύριος Τσίπρας και αν θα πάει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και θα βάλει μέσα στο ποτάμι ή το Πασόκ ή ένα μερίδιο της Νέας Δημοκρατίας ή τον κύριο Μητσοτάκη, είναι όλα αυτά τα σενάρια τα οποία διακινούνται. Μακάρι να περάσουν τα μέτρα και να κάτσουν να κυβερνήσουν. Αυτά τα μέτρα τα οποία φέρανε, να κάτσουν και να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Έτσι. Να μην έχουμε κάθε τρεις και λίγο διαπραγματεύσεις, να έρχεται ο Ιούλιος, να περιμένουμε πάλι με το ένα πόδι εντός της ζώνης του ευρώ και με το άλλο εκτός, και ξαφνικά να μας έρχονται κι άλλα δισεκατομμύρια και άλλα δισεκατομμύρια μέτρα τα οποία μας φορτώνουν και τα οποία προφανώς θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Επειδή κάνεις ρεπορτάζ και τοπικό πολιτικό, θέλω οπωσδήποτε να σε ρωτήσω για κάποια πολιτικά πράγματα εδώ της περιοχής μας. Ναι, όπως... Αλλά θα το κάνουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μένεις μαζί μας, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τοπική πολιτική επικαιρότητα σε λίγο.